τα πεινασμένα λυκόπουλα του Άρη πάτησαν την παραμεθόριο και κατασπάραξαν τους ατυχείς αμνούς του καόδρα μας. Συγχωρήστε μας κιόλας το αιμοβόρον του προλόγου, αλλά δεν γίνεται και να περιγράψει κανείς δίχως πυροτεχνήματα τον νεανικό Ίστρο και τη φλόγα των αμούστακων παικτών του Άρη. Ο Μποχορίδης και ο Λαρετζάκης παίζουν στην Εθνική Νέων, ο Βεζένκοφ στην Πέδων, της Βουλγαρίας έστω, ο Πουλιανίτης ακόμα τώρα βγάζει χνούδι, ο Μούρτος με τον Τσακαλέρι είναι ακόμα στην πρώτη νιώτη, αν και λίγο μεγαλύτερη. Οι δε 35ηδες, Πελεκάνος, Ασημακόπουλος και Χαρίσης πίνουν φαίνεται από το ελιξίριο της νεότητας. Όλο Έλληνες. Και στο τιμόνι τους ένας προπονητής ανικανοποίητος που επιμένει ότι η ομάδα είναι ακόμα στο 20% της δυναμικότητάς της. Αυτή η ομάδα είναι σαν το κρασί, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Και αν ανοίγεις την κάνουλα και παίρνεις πάνω στη ζύμωση της ομάδας λίγο κρασί, δεν θα είναι τόσο εύγευστο και σταθερό. Ο Βαγγέλης Αγγέλου λέει ότι ο Άρης οριμάζει σαν το κρασί, αλλά είναι οι ιδιοκτήτες του καόδα αυτοί που ξέρουν από καλά κρασιά. Έχουν και μεράκι, έχουν μυαλό προσγειωμένο, αλλά έχασαν πόντους και έχασαν και έσοδα όταν όρισαν γενική είσοδο 20 ευρώ. Περίεργος πώς ήταν οι οπαδοί του Άρη αυτοί που έκαναν το κομμάτι τους στη δράμα. Τώρα να έχεις αυτόν τον υπέροχο κόσμο για να σε χειροκροτεί και να σε ακολουθεί και σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι είναι το ότι καλύτερο για έναν αθλητή να παίζει στην έδρα του μέσα. Είμαστε ομάδα. Στηρίζουμε ο καθένας το συμπαίχτη του. Προσπαθούμε να μην κάνουμε πάρα πολλά λάθη και όσο καλύτερη συνέπεια στα παιχνίδια μας. Πρέπει να κάνουμε ένα διπλό στην Κηφισιά αυτή τη στιγμή για να αναπληρώσουμε το κενό που κάναμε με την ήττα μας εδώ πέρα στην έδρα μας. 4 χρόνια είχε να κερδίσει σε νύχτα πρεμιέρας ο Άρης. Όταν πια έσβησαν τα φώτα, ένα άλλοτε δικό του παιδί έμεινε πίσω να μονοπολεί τα απορριμμένα βλέμματα των ντόπιων αλλά και των ουδέτερων που επιμένουν ότι ένα τέτοιο ταλέντο, σαν του Λίνου Χρυσικόπουλου, θα είναι εγκληματικό να πάει χαμένο. Τι δεν πήγε καλά στις προηγούμενες περιπέτειες που είχε στην Ιταλία, στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, ταλαιπωρήθηκα από τραυματισμούς κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που είμαι 100% υγιής. Λένε πολλοί ότι ο Χρυσικόπουλος δεν πρέπει να χαθεί για το ελληνικό μπάσκετ. Μακάρι να τους επιβεβαιώσει.